η προσπάθεια που γίνεται από το 2015 και μετά, όταν έχουμε την ομάδα εργασίας, για να φτάσουμε να βρούμε επενδυτή. Πρέπει να θυμίσω στο κοινό ότι είμαστε σε διαδικασία πληστηριασμών. Έπρεπε λοιπόν να δοθεί ο χώρος και ο χρόνος να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, να μην εκποιούνται μπυρμπαρά τα μηχανήματα, για να μπορέσουμε να στήσουμε και να προμοτάρουμε την επενδυτική πρόταση. Αυτό έγινε. Την 1η-1η του 2016 σταματήσαν οι πληστηριασμοί με εισήγηση της τότε Υπουργού και της κυρίας Αντωνοπούλου για την καταπολέμηση της ανεργίας, εργασίας. Την είχαμε προχθές εδώ. Προχθές ναι. Την είχαμε. Σταμάτησαν οι πληστηριασμοί 6 μήνες. Αμέσως μετά ο συντονισμός της κυβέρνησης μας έδωσε τη δυνατότητα να αξιολογηθεί το σχέδιο από την Υπουργική Ομάδα Τεχνοκρατών, τη συνέστηση ο κ. Κλαμπουράρης, και σε όλο αυτό το διάστημα των 6 μηνών καταφέραμε αυτό το πράγμα που λέγαμε να πάρει και την σφραγίδα ότι όντως είναι σωστό. Από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος ότι όταν έχεις ένα σωστό σχεδιασμό μπορείς να βρεις και τα κεφάλαια. Για να μην το... Δεν σας διακόπτω, θα συνεχίσετε ναι. πάνω σε ναι, αυτό ναι. που ρώτησα, αλλά ρωτάει εδώ ο ακροατής, ο οποίος πιθανόν να συνδέεται με κάποιο τρόπο με την εταιρεία, θα πληρωθούν τα χρωστούμενα οι εργαζόμενοι, θα σωστά. Το παρών. Λοιπόν, σύμφωνα με τη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα, το οποιοδήποτε τίμημα αποδοθεί, και το τίμημα, ξέρετε, δεν το ορίζει ούτε ο επενδυτής, ούτε εμείς ούτε κανείς. Το ορίζει το πτωχευτικό δικαστήριο. Αυτό έχει τις αποτιμήσεις. Αυτός είναι ο πολλών. Εφόσον λοιπόν πει το χ ποσό το πτωχευτικό δικαστήριο, ό,τι χρήμα πάρει διαιρείται στους δικαιούχους. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Κατά νόμο είναι τα ασφαλιστικά ταμεία και οι εργαζόμενοι, καθώς και το ΦΠΑ που τυχόν οφείλεται και απαιτεί το ελληνικό δημόσιο. Έτσι γίνεται ο επιμερισμός. Άρα οι εργαζόμενοι θα πάρουν με βάση το τίμημα που θα ορίσει το δικαστήριο. Ποια είναι η πρόταση του επενδυτή? Αριθμητική πράξη με λίγα λόγια. Έτσι, ναι, 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 ένα εκατομμύριο είναι 350 πρέπει εργαζόμενοι. Πρέπει να γίνει σαφές. 35 εκατομμύρια είναι, πόσο θα σας πω. Πρέπει να, εδώ, να γίνει σαφές ότι η πιο διαφανής διαδικασία για αυτή την ιστορία είναι το ότι όλα εκτελούνται με βάση αποφάσεις δικαστηρίου. Δεν γίνονται ούτε περίεργες συνεννοήσεις, ούτε συνεννοήσεις σε κλειστές πόρτες. Ούτε διμερείς επαφές. Ούτε διμερείς επαφές. Υπάρχει δημόσιος πληστηριασμός. Ορίζει το δικαστήριο ότι αυτά που έχουν περισσέψει κάνουν τόσο, και υπάρχει ένας επενδυτής ο οποίος έχει έρθει και έχει πει: εγώ έχω αυτά τα λεφτά να επενδύσω γενικώς στην Ελλάδα, με τις εγγυητικές επιστολές, όπως πληροφορηθήκαμε και είδαμε, ξένων τραπεζών, και από αυτά τα χρήματα θέλω να λειτουργήσω το επιχειρησιακό σχέδιο των εργαζομένων. Το καταθέτει επισήμως, με τις υπογραφές των εργαζομένων. Αυτό είναι το case. Τι ζητάει λοιπόν ο επενδυτής και συμφωνούμε εμείς μαζί του? Συμφωνούμε να γίνει γρήγορα η διαδικασία. Αποτιμήστε, κάντε τον πληστηριασμό, να τελειώνουμε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι. Άρα τώρα από εδώ και πέρα, πολύ γρήγορα, με δύο λέξεις. Προχωράει η ιστορία. Ναι. Θα υπογραφούν κάποια πράγματα. Τι γίνεται? Περιμένουμε μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που είπε ο συνάδελφός σας. Μέχρι τις 30 Ιουνίου που αρχίζουν οι δικαστικές άδειες. Ωραία. Η διαδικασία όλη αυτή η νομική να έχει ολοκληρωθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο, ώστε 1η Σεπτεμβρίου να λειτουργούν. Και το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, κύριε Μουσουλίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και πάντα.